Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα κύριε Αγγέλη. Μία διόρθωση να σας κάνω ότι δεν είναι πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Ένα είναι το θέμα της σημερινής συνεδρίασης, είναι ειδική και αφορά μόνο το μετρό. Ναι, αλλά θα είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι απόψεις. Αυτό να λέγεται. Εννοούμε. Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, κύριε Τσαβλή, 6 ώρα ξεκινάτε σήμερα. Παράλληλα, έξω θα έχετε πολύχρωμες ομπρέλες επειδή θα βρέχει και είναι ένας τρόπος για να διαμαρτυρηθούν με αυτόν τον τρόπο τα μέλη της κίνησης για τα αρχαία της Βενιζέλου. Δεν θέλω να μπούμε τόσο στο περιεχόμενο της σημερινής συζήτησης, γιατί νομίζω ότι οι αρμόδιοι θα είναι εκεί για να το συζητήσουν. Πώς βλέπετε όμως να γίνεται η συνεδρίαση με 100 προσκεκλημένους? Οι προσκεκλημένοι είναι μεν 100, αλλά δεν θα παραστούν όλοι. Βέβαια, δεν έχω αυτή τη στιγμή τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που έχουν απαντήσει σχετικά στην πρόσκληση. Το έχω αργά το μεσημέρι. Θα υπάρχει ένα πρόγραμμα για το πώς θα μιλήσουν. Θεωρώ ότι θα είναι γύρω στους 15 τελικά οι ομιλητές. Θα λάβουν τον λόγο μετά και η Δημοτική Σύμβουλη και η Επικεφαλής των Παρατάξεων και στο τέλος, όπως ορίζει ο κανονισμός, θα μιλήσουν και οι τρεις φορείς της πόλης, οι οποίοι έχουν ζητήσει εγγράφους και εμπροθέσμους να μιλήσουν. Και είναι ο Σύλλογος Κοσματοπολών Θεσσαλονίκης, είναι η Ένωση Αρχαιολόγων Ελλάδος και είναι η Κίνηση για την Προστασία των Αρχαίων της Βενιζέλου του κ. Μπουτάρη. Ο κύριος Μπουτάρης γιατί δεν έχει προσκληθεί, κύριε Πρόεδρε? Και ο κύριος Μιλόπουλος, γιατί είδαμε και αντιδράσεις και από Μπουτάρης, εκεί. Ο Μπουτάρης θα αντιπροσωπευτεί από την κίνηση αυτή, είπε ο ίδιος ότι δεν θα παραστεί. Ναι. Ο κύριος Μιλόπουλος έχει απευθύνει μια επιστολή στον Δήμαρχο, από ό,τι διάβασα και εγώ παραπονούμενος που δεν έχει προσκληθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έγινε κάτι επίτηδες. Μείναμε στους φορείς οι οποίοι ασχολούνται αυτή τη στιγμή με το μετρό, αυτές τις μέρες με το μετρό, με τους νυν και όχι με τους πρώην, αν θέλετε. Παρ' όλα αυτά, η επιστολή του θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στους φορείς και στις υπηρεσίες και στους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ. Ναι. Δεν έγινε κάτι σκοπίμως δηλαδή. Έγινε γιατί θελήσαμε να κρατήσουμε την κουβέντα στους ανθρώπους που ασχολούνται τώρα με το μετρό. Δεν σας ενδιαφέρει όμως η πορεία του? Γιατί είναι σημαντικό. Το θέμα είναι πώς καταλήξαμε εδώ. Ναι, μήπως υπάρχουν κάποια. Είναι γνωστή. Θα έπρεπε να καλέσουμε τότε από την εποχή του Κούβελα, ας πούμε, την ανθρώπους οι οποίοι. Όχι, ο κύριος Μιλόπουλος ήταν ο τελευταίος. Κατηγορήθηκε ότι δεν έγιναν μελέτες, ότι δεν υπήρξαν, νομίζω, οι σχετικές μελέτες. Μπορεί εκείνος να είπε ότι υπήρξαν, αλλά βρίσκονται κάπου αλλού. Μπορεί εμείς να πει ότι κάναμε κάτι άλλο, γιατί είναι παραδίδει τη σκυτάλη. Σωστό αυτό ουσιαστικά. Που λέτε, αλλά δεν θα είναι η σημερινή συνεδρίαση ένα δικαστήριο κατά του κυρίου Μιλόπουλου, ώστε να πρέπει να είναι παρόν για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Εσείς θα κάνετε αυτή την ειδική συνεδρίαση. Θα πάρετε κάποια απόφαση στο τέλος ως σώμα? Όχι. Η συνεδρίαση είναι καθαρά ενημερωτική. Δεν θα υπάρξει ψηφοφορία, δεν θα υπάρξει απόφαση. Είναι ενημερωτική για να μάθουν οι πολίτες και οι πόλεις της Θεσσαλονίκης και, και τις δύο τάσεις, τις δύο σχολές που έχουν δημιουργηθεί. Είναι η μία τάση, για να πούμε στον κόσμο ο οποίος ενδεχομένως να μην γνωρίζει, είναι για το σταθμό της Βενιζέλου η απόσπαση και η επανατοποθέτηση, και στην άλλη περίπτωση είναι η παραμονή in situ των αρχαίων που έχουν βρεθεί εκεί, γιατί κάποιοι εκτιμούν ότι είναι πολύ σημαντικά τα αρχαία τα οποία έχουν βρεθεί στη Βενιζέλου. Ο κύριος Ταχιάος τώρα μαθαίνουμε ότι σήμερα θα σας παρουσιάσει και την πρόταση της εταιρείας. Ναι. Αυτό το ακούω και εγώ από εσάς. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει ο κ. Σταχιάος προσωπώντας το δικό μετρό και αυτήν την αναδρομή που εσείς είπατε ότι θα μπορούσε να κάνει ο κ. Μιλόπουλος, αλλά και θα παρουσιάσει και τις νέες του προτάσεις, το μέλλον. Μάλιστα. Και για το παρελθόν και για το μέλλον. Να ρωτήσουμε κάτι. Κάτι τελευταίο, Πρόεδρε, γιατί και εσείς φαντάζομαι σήμερα είστε έτσι σε δύσκολη μέρα, με πολλές υποχρεώσεις λόγω της συνεδρίασης. Χθες ένας προκάτοχός σας, ο Παναγιώτης Αβραμόπουλος, δημοσίευσε ένα κείμενο στο οποίο κάνει λόγο για ειλημμένες αποφάσεις με επίχρησμα δημοκρατικότητας. Ο κύριος Αβραμόπουλος υπήρξε ένας πρόεδρος, ο οποίος ήταν χρόνια σε αυτή τη θέση, ασχολείται χρόνια με τις διαδικασίες. Τις συλλογικές διαδικασίες και από τη θέση που είχε στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι αυτή η φράση του είναι αρκετά καταγγελτική. Θέλετε να το απαντήσετε? Είναι επικριτική. Κοιτάξτε, ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ασχολήθηκε, ήταν εκλεγμένος σε 9 χρόνια, 5 χρόνια εκ των οποίων ήταν πρόεδρος. Ξέρει το ζήτημα. Εγώ διαφωνώ μαζί του όσον αφορά αυτό το επίχρησμα δημοκρατικότητας. Ουσιαστικά ακόμα και αν η απόφαση είναι λυμμένη από την κεντρική κυβέρνηση,
ο Δήμος Θεσσαλονίκης οφείλει να το κάνει αυτό λιανά στον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Οφείλει να το εξηγήσει. Και αντί να φωνάξει μόνο την Αττικό Μετρό και την άποψη της κυβέρνησης και να πει ότι αυτή είναι η άποψη, καλεί και τους αντιπάλους, αν θέλετε, αυτής της άποψης της ειλημμένης να εξηγήσουν. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι, κύριε Πρόεδρε, που καλέσατε, αφού αυτοί σας ζήτησαν το λόγο? Δεν τους καλέσατε. Μιλάω πάντα. Αντίπαλος στην πόλη δεν είναι κανένας. Ναι. Θεωρώ και το λέω πάντα ότι όλοι όσοι ασχολούνται με τα προβλήματα της πόλης δεν έχουν κακή πρόθεση για την πόλη τους. Απλά βλέπουν το θέμα από διαφορετική οπτική γωνία. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα ξημερώσουμε σήμερα στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδρε? Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω πως όχι. Εάν τηρηθούν οι χρόνοι από τους ομιλητές, δεν θέλω να διακόπτω, δεν θέλω να τους διακόπτω τη ροή του λόγου και της σκέψης. Θέλω να καταλάβουν μόνοι τους ότι οφείλουν να σεβαστούν τον εαυτό τους και τον επόμενο ομιλητή για να τηρηθούν οι χρόνοι. Μάλιστα. Ελπίζω να τελειώσουμε σε λογικά πλαίσια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.